Αγαπητοί φίλοι του MyComicGR και φίλοι των Comics, ξεκινάμε με ένα άλλο μας βίντεο. Λοιπόν, εδώ πέρα αγαπητοί φίλοι βλέπουμε κάτι που πολλοί από εσάς τους νέους που βλέπετε τα βίντεο ίσως δεν τα έχετε δει, παλιότεροι τα γνωρίζουν. Λοιπόν, βλέπουμε ένα ένθετο αγαπητοί φίλοι από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, η οποία πλέον δεν υφίσταται αγαπητοί φίλοι, η Ελευθεροτυπία, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία έχει κλείσει. Λοιπόν, την έχει διαδεχτεί η εφημερίδα των συνταχτών, αλλά με εντελώς διαφορετικούς όρους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αγαπητοί φίλοι, αυτό το ένθετο λοιπόν ήταν κάθε Τετάρτη μέσα στην Ελευθεροτυπία και είχε ξεκινήσει αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπετε, πριν από 18 χρόνια. Έτσι, είναι τώρα καλοκαίρι του 18. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο τεύχος αγαπητοί φίλοι και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω όλα τα τεύχη. Εντάξει, όπως βλέπετε είναι πολύ μεγάλο σχήμα αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, όποιος έπαιρνε την εφημερίδα αυτό την Τετάρτη είχε και μέσα και αυτό το ένθετο. Αγαπητοί φίλοι, εγώ δεν είχα πάρει την εφημερίδα αυτή, έτσι. Παρόλα αυτά, όπως βλέπετε, έχω όλα τα ένθετα, γιατί, αγαπητοί φίλοι, κανένας από αυτούς τους αναγνώστες της εφημερίδας, να κάνουμε λίγο πιο εδώ να τα βλέπουμε, όπως βλέπετε σε όλα τα εξώφυλλα έχει γυναικείες φιγούρες, αγαπητοί φίλοι, έτσι και διάφορα θέματα μέσα στο εσωτερικό, θα τα ξεφυλίσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, όλοι αυτοί συνήθως οι μεγαλωμένοι παίρνανε για πολιτικά και όχι μόνο θέματα. Αυτό εδώ, αγαπητοί φίλοι, για αυτούς ήταν κάτι εντελώς ανάρμοστο και το πετάγανε και έτσι, αγαπητοί φίλοι, το αφήνανε εκεί στον περιπτερά. Οπότε, αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπετε, εύκολα, χωρίς να δαπανίσω, όχι πως ήταν και ακριβή η εφημερίδα, αγαπητοί φίλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί φίλοι, δεν είχα δώσει δραχμή, φράγκο. Έτσι, ευρώ, ακόμα ήταν δραχμές τότε αγαπητοί φίλοι εδώ πέρα, το 2000 όπως βλέπετε εδώ, για να έχω όλα αυτά τα τεύχη. Εντάξει, και όπως βλέπετε τα έχω φυλαγμένα. Είχε μέσα διάφορα θέματα σχετικά με κόμιξ και όχι μόνο, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, τώρα αν αυτό το έντυπο αγαπητοί φίλοι πουλιότανε από μόνο του, δεν ξέρω αν θα είχε επιτυχία. Εκείνο που ξέρω αγαπητοί φίλοι, ότι κάποια στιγμή έκλεισε η εφημερίδα από τα χρέη και σταμάτησε και αυτό να βγαίνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά για την ιστορία. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, τώρα, λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε όλα αυτά τα τέφια, ξεφυλίζω. Τα έβγαλα, αγαπητοί φίλοι, για να. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμός. Λοιπόν, τα έβγαλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, για να σας δείξω ότι στο κάθε ένα τεύχος από αυτό είχε κάποια θεματολογία. Ας πούμε, ας πάρουμε αυτό εδώ, αγαπητοί φίλοι. Βλέπετε εδώ, έλεγε διάφορα. Εντάξει, δικαστή Dread ας πούμε. Έτσι, ανοίγαμε μέσα στο εσωτερικό. Πάντα στο κέντρο είχε μια ιστορία κεντρική ευρωπαϊκής προέλευσης αγαπητοί φίλοι, γαλλική συνήθως, έτσι. Σπάνια να έβλεπες εδώ αμερικάνικο κόμιξ, σχεδόν ποτέ. Η εφημερίδα είχε πολλές παρτίδες αγαπητοί φίλοι με τον ευρωπαϊκό σοσιαλισμό απάνω εκεί. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, επίσης πολλά από τα κόμιξ αγαπητοί φίλοι ήταν, έχουν κολλήσει όπως βλέπετε φίλοι από την πολυκαιρία που ήταν αποθηκευμένα. Εδώ όπως βλέπετε έχει διάφορα άρθρα τα οποία αγαπητοί φίλοι έχουν πολιτικό περιεχόμενο, μια πολιτική χρειά, πολιτικά υπονοούμενα. Ήταν, μην ξεχνάτε, σε εφημερίδα, εδώ κοιτάξτε να δείτε, έχει κολλήσει. Αυτό είναι από Έλληνα αγαπητοί φίλοι, έτσι, του Γιάννη Καλαϊτζή. Πολλά από αυτά είχαν πολύ πλάκα αγαπητοί φίλοι, ήταν ωραία. Εδώ ένας Ισπανός, ο Κουίντο, αν τον λέω καλά, έτσι, Κουίνο. Εντάξει, όλα ήταν πολιτικά αυτά αγαπητοί φίλοι, ήταν λίγο βαριά για μένα, να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσουν τα πολύ. Τα κόμιξ είναι για ψυχαγωγία, όχι για σκέψη μυαλού, τουλάχιστον σε μένα, έτσι, για άλλους σας προβληματίζονται. Εν πάση περιπτώσει, να μην ξεφεύγουμε αγαπητοί φίλοι του θέματος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν όπως βλέπαμε ένα τεύχος, δικαστής Dread, άρα πού να ψάξουμε να τον βρούμε τώρα μέσα εδώ. Χαθήκαμε αγαπητοί φίλοι. Για να πάμε παρακάτω. Μέσα σε αυτά αγαπητοί φίλοι λοιπόν τα τεύχη
Είναι και αυτό εδώ, είναι πολύ μεταγενέστερο αυτό, αγαπητοί φίλοι. Είναι όπως βλέπετε εδώ, Τετάρτη λέει τον Αυγούστου το 2002, πριν 16 χρόνια, αγαπητοί φίλοι. Συνεχιζόταν όπως βλέπετε τώρα το μέγεθός του, αγαπητοί φίλοι, μετά από αυτό το τεύχος έγινε πιο μικρό, βλέπετε, ελαφρώς. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν έχει αφιέρωμα στο μπλεκ, αγαπητοί φίλοι. Το μπλεκ ο οποίος είναι ένα πολύ αγαπητό κόμικ, αγαπητοί φίλοι, στις μεγάλες ηλικίες όπως είμαι εγώ και σε μεγαλύτερες ακόμα. Λοιπόν, και εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα το σκανάρω, ευελπιστώ, για να το βάλω στη σελίδα μας στο Facebook να το δει ο κόσμος. Πώς γινότανε τότε η τυπογράφηση και γενικά η επεξεργασία στο τυπογραφείο, αφού δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα, υπολογιστές κτλ. Για να βγει το περιοδικό. Τώρα, γιατί σας θα δείχνω αυτά, αγαπητοί φίλοι, γιατί μου δώσανε ένα περιοδικό μπλεκ. Να το, αγαπητοί φίλοι. Να τα κάνουμε όμως όλα αυτά στην άκρη. Να τα κάνουμε. Οπα, οπα, οπα. Εδώ κοιτάξτε να δείτε. Μιλάμε για όγκο, αγαπητοί φίλοι. Όγκος. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν. Ορίστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Μου δώσανε ένα τεύχος μπλεκ. Επειδή δεν μπορούσε να το βρει, να μπορέσει κάποιος συλλέκτης να το έχει, μου λέει αν μπορέσεις να μου κάνεις μερικά αντίτυπα, μου λέει, για να μπορέσω να το έχω κι εγώ. Και οπότε, αγαπητοί φίλοι, ορίστε, εντάξει, να τα, αγαπητοί φίλοι, από ένα κάναμε 4. Το ένα είναι το αυθεντικό, αγαπητοί φίλοι, να το ποιο είναι, το βλέπετε, αυτό που έχει κυτρινίσει το χαρτί του από την ηλικία, έτσι. Κοιτάξτε πως είναι στο εσωτερικό, αγαπητοί φίλοι. Αυτό ήταν σε καλή κατάσταση αυτό, αν και από το 1972, αγαπητοί φίλοι, έτσι, Αύγουστο 1972, πάρα πολύ παλιό, αγαπητοί φίλοι, έτσι, 46 χρόνια παλιό, δηλαδή κάποιος που το διάβαζε τότε είναι τώρα 60 χρονών, αγαπητοί φίλοι. Πες ότι πήρε ένα παιδί 14 χρονών, ήταν για έφηβους. Λοιπόν, και φτιάξαμε λοιπόν αυτά. Κοιτάξτε λοιπόν και αυτά πως είναι, αγαπητοί φίλοι, στο εσωτερικό. Ορίστε, αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπετε είναι απολύτως ίδια και το χαρτί και η εκτύπωση και όλα. Το μόνο πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα αντίτυπα. Δεν αξίζει τον κόπο, γιατί είναι το κόστος μεγάλο. Το κάναμε μόνο και μόνο για σαν επίδειξη, σαν ένα project, αγαπητοί φίλοι, για τον φίλο εκείνον που ήθελε να τον εξυπηρετήσουμε ανεξαρτήτου κόστος. Αυτό εδώ, αγαπητοί φίλοι, κοστίζει αρκετά και δεν μπορεί να γίνει παραγωγή πέρα από τους νομικούς λόγους, έτσι. Οπότε έφτιαξα ένα για τον εαυτό μου, ένα για εκείνον και άλλο ένα για εκείνον που έχει το comic, το original, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είδατε τι ωραία έγιναν. Πάρα πολύ, το ίδιο μέγεθος όπως βλέπετε, το ίδιο χαρτί, η ίδια ποιότητα, τα πάντα. Εμένα, αγαπητοί φίλοι, επειδή την άλλη φορά έχει γίνει ολόκληρη ιστορία με το Don Rosa και τα λοιπά, εμένα ούτε αυτό το κόμικ μου αρέσει, αγαπητοί φίλοι, ούτε εγώ το διάβαζα πιτσιρικάς, παρόλο που έχω ίδια ηλικία. Θα μου πείτε τώρα γιατί. Κοιτάξτε εδώ, αγαπητοί φίλοι, εγώ ήμουν τότε μικρός, ήθελα δράση και δράση δεν έβλεπα. Για πολλούς ήταν πολύ αγαπητός ήρωας, αγαπητοί φίλοι, ο Black, πάρα πολύ, πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι, αλλά εμένα, ναι, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε εδώ, κουβέντα, περπάτημα, σκέψεις. Εγώ τόση ώρα, κοιτάξτε, γυρίσαμε 1-2 σελίδες, αγαπητοί φίλοι, κουβέντα, και δεν βλέπω δράση, μπουνιές. Να, σώπα εδώ, τον έπεσε ένας Ινδιάνος, εντάξει, και ακόμα πάλι πολεμάει, αλλά δεν έγινε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ Ζαγκό ήταν ένας άλλος ήρωας, αγαπητοί φίλοι, ο οποίος τότε εκείνη την εποχή ήταν και αυτός αγαπητός. Αλλά και αυτοί ήταν οι ήρωες, αγαπητοί φίλοι, ήταν λίγο διαφορετικός από τον Μπλεκ, αγαπητοί φίλοι. Αυτός ήταν λίγο πιο μυστήριες, πιο creepy, πιο ιστορίες μέσα. Είχαν πιο πολύ ενδιαφέρον οι περιπέτειες του Ζαγκόρ για μένα, αγαπητοί φίλοι, από τον Μπλεκ. Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά και αυτό τότε, αγαπητοί φίλοι, ήταν ιταλικής παραγωγής και δεν ήταν τόσο ορμητική η Ιταλή, τόσο η δράση δεν είχε την καλπάζουσα δράση που ήθελα εγώ, που ένιωθα ότι ήθελα, αγαπητοί φίλοι. Γιατί τότε έβγαινε και το Δυναμικό Αγόρι, μου άρεσε πιο πολύ οι περιπέτειες του δικαστή Dredd, που ήταν βρετανικά κόμιξ, αγαπητοί φίλοι. Εν τω μεταξύ, εκείνη την εποχή την ίδια, ορίστε, αγαπητοί φίλοι, εκείνη την εποχή, μετά από 5 χρόνια από αυτό, αλλά και τότε δεν έβγαινε ο Black τη δεκαετία του 70, ήρθαν στην Ελλάδα αυτά εδώ, τα αμερικάνικα, αγαπητοί φίλοι, που ήταν τα Marvel, και κοιτάξτε εδώ πέρα,
η περιπέτεια, αγαπητοί φίλοι, τι διαφορά έχει. Παντού, αγαπητοί φίλοι, δράση, καταιγισμός, εντάξει, όπως βλέπετε, συμμορίες, Νέα Υόρκη, κτίρια στη σημερινή εποχή, όχι πριν από τον άλλο αιώνα, αγαπητοί φίλοι, Captain America στολές, είχε και χρώμα, αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπετε, μπουνίδες, κλωτσίδι, έτσι, συμμορίες εδώ πέρα, μαύροι, νέγροι, αγαπητοί φίλοι, Αμερική τότε, εμείς δεν ξέραμε που ήταν Αμερική, φίλοι, αγαπητοί φίλοι, Αμερική, ακούγαμε Αμερική στη γεωγραφία στο σχολείο, φανταστική χώρα, όπως έλεγε και ο Κινούσης, καλά μου λέγανε μερικοί, ο Γιώργος Κινούσης, αγαπητοί φίλοι, ο τραγουδιστής, για όσους είναι νεότεροι, ψάξουν να βρουν Αμερική, Γιώργος Κινούσης, είχε πλάκα το τραγούδι, αγαπητοί φίλοι, γινότανε τότε, ορίστε, συνδικάτο εγκλήματος εδώ πέρα, ο Βαρόνος ο Μαύρος, με την ωραία την κόμενα, αγαπητοί φίλοι, και τα μούτρα όλα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, λοιπόν, αυτό το κόμικ μου άρεσε περισσότερο, αγαπητοί φίλοι, τέριαζε περισσότερο στην ψυχαγωγία που είχα εγώ ανάγκη. Αυτό ήταν για μένα, έτσι. Και εννοείται μέσα εδώ, όπως σας έχω δείξει, οι κακοδιοικητές, αυτοί που γυρνάνε τώρα ταινία, το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, ο Μυρμηγκάνθρωπος και η Σφίγγα. Η ταινία, πώς δεν έχουν δει, πρέπει να έχει παιχτεί τώρα, αγαπητοί φίλοι, κινηματογράφος, πρέπει να έχει γίνει επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Η πρώτη εμφάνιση των X-Men. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ διαφορετικά και προχωρημένα αυτά τα κόμιξ εκείνη την εποχή και μου αρέσαν περισσότερα από αυτά εδώ. Οπότε εδώ, αγαπητοί φίλοι, εγώ όμως, επειδή είμαι η μειονότητα, έτσι όπως σας είπα, οι πιο πολλοί, ακόμα και σήμερα, πάρα πολλά παιδιά, λαϊκά παιδιά τότε, αγαπάγανε αυτά τα ιταλικά κόμιξ με τον Black. Εντάξει. Ενώ εγώ, όπως σας δείχνω και τώρα, είχα μία κλίση, αγαπητοί φίλοι, για αυτά εδώ. Υπήρχε ένα άλλο κόμικ, αγαπητοί φίλοι, που σας έδειξα, πάλι Νέα Υόρκη, Χάρλεμ. Έτσι, η σκληρή γενιά έλεγε, εκείνη την εποχή ήμουν εγώ πιτσιρικάς. Εντάξει, ορίστε αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε διαφορές, τότε βία στους δρόμους μιας μεγαλούπολης, φάτσες παράξενες, ο μεγάλος George Tuska είναι αυτός, αγαπητοί φίλοι, για όσους βλέπουν το Luke Cage τώρα σε serial, έτσι κοιτάξτε από πού πρώτο ξεκίνησε, αγαπητοί φίλοι, πήρε το 1977, γύρω εκεί ήτανε. Αυτή η ιστορία έχει έρθει και στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, τότε. Λοιπόν, έτυχε να έχω εγώ ένα κόμικ εδώ για να σας δείξω. Δεν έχω δυστυχώς τα original, τα ελληνικά, τα πρωτότυπα, αλλά όπως βλέπετε, εντελώς διαφορετικά αυτά τα κόμικ, αγαπητοί φίλοι. Έτσι, σε εικονογράφηση, σε ιστορίες. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε. Από τούτα εδώ, τα οποία ήταν εντελώς διαφορετικά, αλλά σε αυτά είπαμε, με αυτά έχει μεγαλώσει ο κόσμος, η ψυχολογία του έχει συνδεθεί με αυτά, οπότε δεν μπορεί να δει παραπέρα. Λοιπόν, κάναμε μια χαζούλα ανάλυση, αγαπητοί φίλοι, είπαμε δύο πράγματα. Εντάξει, είδαμε τα κόμιξ, είδαμε πως τα φτιάξαμε αυτά. Εντάξει, λοιπόν, οπότε αγαπητοί φίλοι, τα λέμε σε ένα άλλο μας βίντεο με κάποια άλλη μας επισκευή. Ελπίζω αυτό εδώ να σας άρεσε και θα τα ξαναπούμε.